μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα της Wall Street Journal αλλά και του Spiegel, έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση σε σχέση με τα κέντρα ταυτοποίησης και καταγραφής των προσφύγων, τα λεγόμενα hot spot. Οπότε η πρώτη μου ερώτηση αφορά πού θα δημιουργηθούν αυτά τα κέντρα, ποιος θα τα διοικεί και πόσους ανθρώπους θα εξυπηρετούν. Αυτά είναι μια υποχρέωση που έχουμε αναλάβει μπροστά στο προσφυγικό, αλλά πέρα από υποχρέωση είναι και κάτι στο οποίο πιστεύουμε. Ο όρος θα μπορούσε να αποδοθεί σαν κέντρα ταυτοποίησης και καταγραφής. Δεν είναι χώροι κράτησης, δεν είναι χώροι διαμονής. Σε κανονική λειτουργία σε 24 ώρες, σε 48 ώρες έως 70 ώρες το πολύ θα έχει διεκπεραιωθεί ο πρόσφυγας που προσφεύγει σε αυτά ή ο μετανάστης. Θα δημιουργηθούν στην ΚΟ, στην Λέρο, στη Σάμο, στη Μυτιλίνη και στη Χίο. Εδώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, λένε τα δημοσιεύματα του Spiegel ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί να δημιουργηθεί και ένα μεγάλο κέντρο στην Αθήνα, χωρητικότητα 40 έως 50.000 ανθρώπων. Όχι, όχι, ναι, το διάβασα αυτό το πράγμα που λέτε. Εξάλλου, αύριο γίνεται μια άτυπη σύνοδος της Βαλκανικής Οδού, όπως τη λένε. Όχι. Εμείς έχουμε πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε διεκδικήσει ένα ειδικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται ακριβώς στον νησιωτικό χαρακτήρα της χώρας μας και όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται να δημιουργηθούν τεράστια hot spot. Αυτό το οποίο έχουμε εμείς σκεφτεί είναι ότι εκτός από τα hot spot στα νησιά θα υπάρχουν και δύο χώροι, ένα στην Αττική και ένα στη Μακεδονία, οι οποίοι σε περίπτωση που έχουμε μεγάλες εισρωές και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε την καταγραφή και την ταυτοποίηση και το άσυλο στα νησιά, θα έρχονται στην Αθήνα ή στη Μακεδονία όπου θα ολοκληρώνεται αυτό το πράγμα. Άρα δεν πρόκειται για κανένα τερατώδες μεγάλο. Εμείς κοιτάξτε, εμείς είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία τεράτων. Είμαστε αντίθετοι στο να κάνουμε τη χώρα μας τελικά ένα απέραντο στρατόπεδο καταγραφής ή κράτησης ή οτιδήποτε άλλο. Αντίθετα, είμαστε διατεθειμένοι να δημιουργήσουμε χώρους φιλοξενίας και αυτοί όμως πάλι όχι σε ένα τεράστιο αριθμό. Ρωτήσω κάτι. Επίσης, πάλι στις εφημερίδες λένε ότι αυτά τα κέντρα θα διοικούνται, θα συνδιοικούνται από τη Frontex και τον ΟΗΕ. Ισχύει αυτό πάλι? Όχι. Αυτά τα κέντρα, η Frontex έτσι κι αλλιώς συμμετέχει σε αυτά τα κέντρα, δηλαδή κάνει καταγραφές. Η διοίκηση θα ασκείται από την ελληνική κυβέρνηση με τους δικούς της μηχανισμούς. Θα υπάρχει μια κεντρική διοίκηση αυτών των κέντρων, ένας κεντρικός διοικητής και προσέξτε, αυτά είναι ένα καινούριο πράγμα. Δεν υπάρχουν αλλού. Επομένως, είναι δική μας έννοια του πώς θα γίνει ο κανονισμός λειτουργίας τους ώστε να διοικούνται με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Ξέρετε, πάλι δημοσιογραφικές πληροφορίες δυστυχώς μεταφέρω, δεν είναι ακριβώς γιατί δεν έχει γίνει ακόμα επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι οι εφημερίδες λένε ότι ο κύριος Γιούγκερ προσπαθεί να αποτρέψει να φεύγουν οι πρόσφυγες από τις χώρες υποδοχής που, όπως είναι η Ελλάδα και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες κατευθείαν. Δηλαδή να γίνεται πρώτα το ξεδιάλειγμα των προσφύγων, μετά ποιες χώρες θα αποδέχονται να σταλούν και μέχρι να αποδεχθούν οι χώρες να πάνε σε αυτές τις χώρες που θα τους υποδεχθούν, οι πρόσφυγες να παραμένουν στην Ελλάδα. Εδώ πέρα η χώρα μας, αυτό μάλλον που προσπαθεί ο κύριος Γιούνκερ, είναι να ελέγξει τις ροές. Αυτό. Αυτό είναι λογικό. Η θέση της χώρας μας είναι ότι οι ροές ελέγχονται στην Τουρκία. Δεν μπορεί να υπάρξει, ξέρετε, ξεκινάει κανείς και αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό της αυριανής συνόδου. Η Τουρκία δεν έχει καλεστεί, ενώ έχει καλεστεί για παράδειγμα η Αλβανία. Είναι σαν να καλέσεις τον διάδρομο, να αρχίσεις να μελετάς τον διάδρομο χωρίς να μελετάς την πόρτα. Δεν γίνεται να φτιάξει κτίριο έτσι. Οι ροές μπορούν να ελεγχθούν μονάχα εκεί πέρα που δημιουργούνται. Στην Τουρκία λέτε. Αυτή τη στιγμή η γειτονική χώρα μας είναι η Τουρκία. Εξίσου δημιουργούνται και σε άλλες χώρες που πρωτοκαταφεύγουν οι πρόσφυγες, που είναι η Ιορδανία και ο Λίβανος. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο η θέση της κυβέρνησής μας είναι ότι καθοριστική βοήθεια στη λύση του προσφυγικού και του ελέγχου των ροών θα
θα παίξει το σύστημα της μετεγκατάστασης, όχι αφού μπουν σε χώρα της Ευρώπης, αλλά όσο είναι στις γειτονικές χώρες. Στην Τουρκία, στην Ιορδανία και στον Λίβανο, το resettlement. Αυτό θα κερδίσει ζωές, γιατί δεν θα είναι αναγκασμένοι οι πρόσφυγες να διασχίζουν το Αιγαίο, αλλά όχι μόνο το Αιγαίο, και μετά τα βουνά και τα λαγκάρια και τα χιόνια για να φτάσουν εκεί που θέλουν. Θα δώσει μία αξιοπρέπεια και συνθήκες διαμονής καλές μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα και θα μπορέσει να περάσει ο έλεγχος των ροών στην Ευρώπη και όχι στους διακινητές, του είναι ποινικό οι διακινητές, έτσι πρόκειται για κακουργηματική πράξη, στο τυχαίο και στην λαχτάρα των ανθρώπων απλώς να φύγουν. Ναι, αλλά εδώ πάλι υπάρχει ένα ζήτημα. Πόσο η Ελλάδα, ας πούμε, έχει έρθει σε συνεννόηση με την Τουρκία? Δεν μπορεί. Γιατί... Εμείς κάνουμε επαφές με την Τουρκία. Είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Ξέρετε, πολλές φορές και από το εξωτερικό, δηλαδή από άλλα κράτη της ΕΟΠ, γίνεται μια προσπάθεια να δεχτεί γιατί δεν κάνετε κάτι με την Τουρκία. Κάνουμε πολλά με την Τουρκία. Έχουν ζητηθεί κοινές περιπολίες στο Αιγαίο. Μια στιγμή. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μια στιγμή. Είναι όμως λάθος, γιατί αυτό το οποίο είναι μια επιτυχία, αν θέλετε, της χώρας μας, είναι το ότι έχει περάσει πια ότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό που συμβαίνει καταρχήν στη χώρα μας. Επομένως, οι λύσεις πρέπει να δοθούν από την Ευρώπη. Εμείς συμβάλλουμε και προσπαθούμε για αυτές τις λύσεις. Να σας πω, γιατί σας το ανέφερα προηγουμένως, αν γίνεται μια προσπάθεια με την Τουρκία. Γιατί η Τουρκία έχει ήδη κοντά στους 3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Ο Ερντογάν έχει πει ότι στοιχίζει στην Τουρκία 8 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο όλη αυτή η ιστορία. Όχι, έχει κοστίσει μέχρι τώρα 8 δισεκατομμύρια. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για τεράστιο ποσό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνεισφέρει σε αυτά τα ποσά στην Τουρκία, γιατί διαφορετικά πώς θα πιστεί η Τουρκία? Δίνονται κονδύλια. Η Τουρκία, κατά την άποψή μας, οφείλει κανείς να της αναγνωρίσει το ότι κρατάει έναν πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων και δεύτερον, οφείλει να την πιέσει με κίνητρα. Αυτό. Επομένως, εμείς είμαστε σύμφωνοι στο να δοθούν αυτά τα οποία δικαιούται η Τουρκία, προκειμένου να γίνονται οι καταγραφές, οι πιστοποιήσεις και οι μετεγκαταστάσεις από τα εδάφη εκτός ΕΟΚ, εκεί που πρωτοκαταφεύγουν οι πρόσφυγες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να δώσει τέτοια κονδύλια? Τώρα έχει ξεκινήσει η ιστορία των διαπραγματεύσεων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής. Το ρωτώ αυτό και σε σχέση με την Ελλάδα. Ξέρετε, δηλαδή, δίνονται κονδύλια στην Ελλάδα με τέτοιο τεράστιο μεταναστευτικό κύμα? Δίνονται κονδύλια, υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν δοθεί στη χώρα? Θα σας έλεγα ότι έχουν αργήσει να δοθούν στη χώρα και ότι μέσα από τις γραφειοκρατίες θα αργήσει και άλλο η εκταμείευση. Δίνονται κονδύλια, εμείς διεκδικούμε παραπάνω. Και διεκδικούμε να υπάρχει και μια παραλύληση του προσφυγικού με τα δημοσιονομικά μέτρα που είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε, γιατί ξέρετε, δεν είναι απλά ένα τεράστιο κύμα, είναι ένα τεράστιο κίνημα που έρχεται σε μια χώρα που ταλανίζεται από οικονομικά προβλήματα. Εφανώς. Μια δυναμική είναι όλα αυτά. Διεκδικούμε. Το τι ακριβώς θα πετύχουμε κάθε φορά εξαρτιέται από πάρα πολλές συνθήκες. Βάζοντας πάλι παραμέτρους αμφιβολίας, μια και το αναφέρατε, είναι και ένα ζήτημα, ξέρετε, ποιος θεωρείται πρόσφυγας. Δηλαδή, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ένας Αφγανός θεωρείται πρόσφυγας τη στιγμή που στη χώρα του γίνεται στρατιωτική επέμβαση και από Ευρωπαίους και από Αμερικανούς. Άρα δέχονται ότι η επέμβασή τους δημιουργεί πρόσφυγες? Όχι. Το ποιος θεωρείται πρόσφυγας και ποιος δεν θεωρείται, πέρα από την κοινή αίσθηση δικαίου, είναι ένα νομικό ζήτημα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πρόσφυγες θεωρούνται οι Σύριοι. Οι Αφγανοί θεωρούνται προσφυγικού προφίλ. Λείπει ένα 5%, έχει μια διαφορετική νομική μεταχείριση από τον πρόσφυγα. Λείπει ένα 5% περίπου ώστε να θεωρηθεί πρόσφυγας. Εμείς διεκδικούμε και θεωρούμε ότι είναι δίκαιο οι Αφγανοί να ενταχθούν στους πρόσφυγες και να έχουν δικαίωμα με την κατάσταση. Να ρωτήσω πάλι, στο ίδιο πρόβλημα πάλι, νομικά θα μου απαντήσετε πάλι βέβαια. Ένας άνθρωπος ο οποίος φεύγει από την υποσαχάρη Αφρική, ας πούμε, που πλήττεται από φοβερή αλλημούς, πείνας κλπ. Τι θεωρείται αυτός ο άνθρωπος, οικονομικός πρόσφυγας, μετανάστης? Οικονομικός μετανάστης. Οικονομικός μετανάστης. Έχει δηλαδή το στάτους πρόσφυγα, όχι? Α, όχι, είναι άλλο.
Με αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους τι θα γίνει, δηλαδή στα κέντρα, στα hot spot, αν βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι ή αν βρεθούν άνθρωποι, αν θέλετε, που χαρακτηρίζονται κακή έκφραση, αλλά δεν βρίσκω καμία καλύτερη, παράνομοι μετανάστες. Με αυτούς τους ανθρώπους τι θα γίνεται. Κοιτάξτε, υπόκειται σε ένα διαφορετικό καθεστώς. Εάν θέλετε την προσωπική ή την κινηματική μου άποψη, η φτώχεια που οδηγεί ένα μετανάστη στο να ξενιτευτεί δεν είναι ίσονος σημασίας βία από αυτή που υφίσταται ένας άλλος. Ωστόσο, δεν μπορείς παρά σαν συντεταγμένο κράτος να κινηθείς και μέσα σε κάποια πλαίσια τα οποία υπάρχουν. Να κρίνεις εάν ποιο είναι το μείζον και ποιο είναι το έλαστο. Θα σε βοηθήσει σε αυτό εάν καταλάβεις ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το 70 με 80% είναι πρόσφυγες και ρίξεις όλο σου το βάρος σε αυτό. Για τους άλλους θα πρέπει, σαν κυβέρνηση, σαν κράτος, δεν μπορείς να πεις αλλιώς. Θα πρέπει να εφαρμοστούν οι νόμοι. Οι νόμοι αυτοί προϋποθέτουν και επιστροφές. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές χώρες που δέχονται επιστροφές πάντως. Εδώ πέρα υπάρχει πάλι ένα ζήτημα ότι και να θέλουμε να κάνουμε επιστροφές, μέχρι στιγμής δεν γίνονται. Αλλά... Και απαγορεύονται οι βίαιες επιστροφές, από ό,τι φαντάζομαι. Κατά τη δική μας την άποψη, η βία σε όλο αυτό το ζήτημα είναι κάτι που απαγορεύεται. Δεν απαγορεύονται οι βίαιες επιστροφές, εάν εννοείται ότι πρέπει... Σε νομικό επίπεδο, σε διεθνές αυτοδιεθνές νόμισμα. Ότι πρέπει να επιστραφούν παρά τη θέλησή τους. Εάν εννοείται αυτό, όχι. Πρέπει να επιστραφούν, ακόμα και αν δεν θέλουν να επιστραφούν. Αυτό δεν... Η διαφορά είναι ότι σε μια χώρα μπορούν να τους δέρνουν για να επιστραφούν και η διαφορά σε εμάς έγκειται στο πώς θα κάνουμε την νομοθεσία και όλη αυτή τη διαδικασία να γίνεται με μια μεγαλύτερη αξιοπρέπεια και σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με το προσφυγικό κύμα του καλοκαιριού δημιουργήθηκαν διάφορα κοινωνικές εντάσεις τόσο στη Μυτιλήνη όσο και στην πλατεία Βικτόριας και αλλού. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε με τι υποδομές σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε αυτό το προσφυγικό κύμα, ιδιαίτερα τώρα το χειμώνα, που η κακοκαιρία έχει δημιουργήσει, όπως διαβάζουμε σε διάφορα ρεπορτάζ στις εφημερίδες, τραγικές συνθήκες στα νησιά. Για τους πρόσφυγες μιλάμε, έτσι. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Το προσφυγικό κύμα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της Ευρώπης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, φέρνει μαζί του μία πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση στους τοπικούς πληθυσμούς. Με βάση την εμπειρία που έχω πάρα πολλά χρόνια ασχολούμενος με αυτά τα ζητήματα σε διάφορα μέρη του κόσμου, εάν θέλεις να βοηθήσεις τον πρόσφυγα, πρέπει να βοηθήσεις να ελαφρύνεις τους τοπικούς πληθυσμούς από την επιβάρυνση που όλο αυτό προσθέτει επάνω τους. Ένα φαινόμενο που μπορείτε να το δείτε πολύ καθαρά ήταν η πλατεία Βικτωρίας, πριν από αυτό η Μυτιλήνη. Η πολιτική που εφαρμόζουμε είναι ότι δεν θα αφήνουμε να μένει σε κάθε μέρος ένας αριθμός προσφύγων τέτοιος που να ξεπερνάει την κρίσιμη μάζα που μπορεί αυτό το μέρος να δεχτεί. Δηλαδή είναι λογικό ότι δεν μπορείς να αφήσεις τη Μυτιλήνη, ένα νησί με 30.000 κατοίκους, να έχει 40.000 πρόσφυγες. Δεν μπορείς να αφήσεις την Χίο με 15.000 κατοίκους να έχει 20.000 πρόσφυγες. Επομένως, εκεί πέρα γίνεται η μετακίνηση. Το δεύτερο είναι ότι με βάση τις δυνατότητες που έχουμε, προσπαθούμε να παρέχουμε χώρους προσωρινούς. Με επιτυχία τέτοια πράγματα υπήρξαν το ΤΑΕΚ Βοντό εδώ πέρα, το Ελληνικό, το Γαλάτσι και ψάχνουμε συνέχεια τέτοιους χώρους. Τι ιδιαίτερο έχουν αυτό, δεν είναι μόνιμες καταστάσεις. Επίσης, το δεύτερο ιδιαίτερο που έχουν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται για να ζήσουν στην Αθήνα. Κάθονται για λίγο μέχρι να μπορέσουν να φύγουν. Επομένως, το να τους βγάλεις από τη βροχή και να τους βάλεις ένα στεγασμένο χώρο με μπάνια και με διατροφή και όλα αυτά, όσο και αν λόγω των οικονομικών δεν είναι πολύ καλές οι συνθήκες και δεν είναι μάλλον αυτές που θα θέλαμε, είναι κάτι καλό και για τους πρόσφυγες και για τους κάτοικους. Από την άλλη σας είπα ότι έχουμε αναλάβει την υποχρέωση και θα φτιάξουμε πέρα από τα hot spot περίπου άλλες 10.000 θέσεις φιλοξενίας οι οποίες θα μοιραστούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στην Μακεδονία.
Για τον ελαιόνα προβλέπεται να επεκταθεί, πώς? Ναι, ο ελαιόνας θα επεκταθεί. Είναι μέσα στα πλαίσια αυτού του πράγματος. Όπου έχουμε χώρο, συνεργαζόμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση και προσπαθούμε να το κρατήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Και την αμυγδαλέζα προβλέπεται να ξανανοίξει? Νομίζω ότι η αμυγδαλέζα δεν θα ξανανοίξει. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι δυσάρεστο, αλλά έρχεται και επανέρχεται στον τύπο. Πρόκειται για καταγγελίες για παράνομες συμπεριφορές κάποιων λιμενικών. Μιλάω για καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και στην εφημερίδα των συνταρτών και αλλού, για παράνομες αποθήσεις. Ακόμα θα σας υπενθυμίσω ότι τον Αύγουστο, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή ακόμα, η εφημερίδα των συνταρτών έγραφε για ομάδες κουκουλοφόρων από ελληνικά σκάφη, πλησιάζουν τα φουσκωτά, αφαιρούν τις μηχανές και τα καύσιμα και στη συνέχεια σχίζουν με μαχαίρι τις βάρκες και αφήνουν τους πρόσφυγες στη θάλασσα. Δεν ξέρω πόσο έχετε ασχοληθεί με τέτοιου τύπου καταγγελίες και τι προβλέπετε να κάνετε. Να σας θυμίσω βέβαια ότι η Ελλάδα έχει την πικρή εμπειρία του φαρμακονησίου του 2014. Κοιτάξτε, να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο που πρέπει να πούμε, εγώ δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να συμβαίνουν και τέτοια. Το σίγουρο είναι ότι η πολιτική της κυβέρνησης, οι νόμοι του κράτους, οι νόμοι του διεθνούς δικαίου και οι νόμοι της θάλασσας απαγορεύουν τις αποθήσεις. Επομένως, όποιος κάνει απόθεση παραβιάζει τον νόμο. Εάν έχουν συμβεί τέτοια πράγματα ή όχι, είναι κάτι το οποίο μέχρι να τελειώσουν οι ανακρίσεις και όλα αυτά δεν μπορώ να το ξέρω και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να σας απαντήσω ναι ή όχι. Πέρα από το ότι εάν έχει συμβεί πρέπει να διευκρινιστεί και είναι κολάσιμο. Θέλω όμως να σας πω ότι χωρίς να αμφισβητώ ότι αυτό έχει συμβεί, χωρίς να αμφισβητώ ότι μπορεί να υπήρξαν και περιπτώσεις αστυνομικής βίας, ότι εγώ έχω μία εμπειρία η οποία λέει το εξής, ότι το λιμενικό σώμα έχει κάνει 75.000 διασώσεις. Αυτό δείχνει ότι η συμπεριφορά του λιμενικού σώματος σαν σώμα οργανωμένο είναι, είναι σε θετική κατεύθυνση. Θέλω να σας πω ότι η αστυνομία διαχειρίστηκε περίπου 600.000 ανθρώπους κάτω από άθλιες συνθήκες, κουρασμένους, εξαγριωμένους και με το δίκιο τους πολλές φορές, και παρότι και εκεί έχουμε καταγγελίες και εσείς σαν δημοσιογράφος θα ξέρετε ότι δεν είναι τόσες που να μην θεωρήσω σημαντικό το γεγονός ότι η αστυνομία μπόρεσε να διαχειριστεί όλο αυτό τον όγκο χωρίς να παρεκτραπεί σε, χωρίς να είναι η βία το κύριο ή το έντονο στοιχείο. Είναι σαφές όμως ότι όπου ασκείται βία είναι κολάσιμο. Θα πρέπει να διευκρινίζεται και αυτό το πράγμα να απομονώνεται. Δεν θα πρέπει, νομίζω όμως ότι δεν χαρακτηρίζεται η πολιτική μας, η στάση του λιμενικού και η στάση της αστυνομίας από αυτό το στοιχείο. Χωρίς να μπορώ να αποκλείσω ότι υπάρχουν και τέτοια στοιχεία. Για τις εγκληματικές ενέργειες, όταν δημιουργείται ένα τέτοιο προσφυγικό ρεύμα, το οποίο έχει πίσω του και μία, δηλαδή ξεκινάει από εγκληματικές ενέργειες, οι βιομηχανίες που πουλάνε τις βάρκες, τις μηχανές, οι διακινητές, τις μάγκλες, όλα αυτά τα πράγματα, είναι λογικό ότι συντονίζονται και διάφορα άλλα εγκληματικά στοιχεία εκεί πέρα. Επίσης η απάντηση είναι ότι αυτά όπου βρίσκονται θα πρέπει να τα συλλαμβάνει κανείς και να πατάσσονται και να γίνουν. Χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω πάνω σε αυτό το θέμα, δυστυχώς η περίπτωση στο Φαρμακονήσι έχει μπει στο αρχείο. Δεν ξέρω πόσο και οι ελληνικές αρχές και δικαστικές αρχές δείχνουν ευαισθησία απέναντι σε τέτοια ζητήματα. Νομίζω, κοιτάξτε, επειδή εγώ στο Φαρμακονήσι δεν είμαι ο υπουργός. Προφανώς. Ναι, αλλά ασχολιόμουν με αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσα να σας πω ότι αυτό που λέτε ενέχει και στοιχεία δίκαιης κρίσης μέσα. Αλλά η δικαιοκρισία ανήκει στη δικαιοσύνη. Δεν ανήκει δηλαδή στον υπουργό ή σε εσάς. Σε εμάς ανήκει η κρίση, η κριτική. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο σε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι καταλαβαίνετε αυτό που θέλω να σας πω.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εγκρίνει πριν από κάποιο διάστημα ένα σχέδιο μετακατάστασης 160.000 προσφύγων, κυρίως από τη Συρία και την Ερυθρέα. Καταρχάς, θέλω να ρωτήσω αν αυτό το νούμερο επαρκεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όταν μιλάμε για 3 εκατομμύρια, δηλαδή στην Τουρκία, πρόσφυγες, 160.000 μοιάζει πάρα πολύ μικρό. Ακούστε. Σε όλη τη συνέντευξη, θα δείτε και σε όλη τη συζήτηση, θα σας πω πάρα πολλές φορές ότι έχετε δίκιο, αλλά κάνετε λάθος. Δηλαδή, έχετε δίκιο. Αλλά το λάθος που κάνετε είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είμαι ένας ευτυχής υπουργός μετανάστευσης, γιατί πριν από 6 μήνες θα είχα μια Ευρώπη η οποία θα μου έλεγε γιατί δεν έφτιαξες φυλακές. Και θα ήμουν υπόλογος και θα έπρεπε να εξηγώ στους Ευρωπαίους για ποιο λόγο δεν έχω φτιάξει 40.000 θέσεις φυλακών. Τώρα είμαι υπόλογος και εξηγώ για ποιο λόγο δεν έχω φτιάξει 40.000 θέσεις φιλοξενίας και έχω φτιάξει μόνο 3.000. Πέρα από το αστείο του πράγματος, δεν ξέρω αν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε την τεράστια πολιτική διαφορά που έχει επέλθει μέσα σε λίγους μήνες. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα, δηλαδή το πώς η Ευρώπη από την πολιτική του Ευρώπη φρούριο, Ευρώπη φυλακή, μετετράπη σε αυτό το πράγμα το άλλο, είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να το... θα ήταν άδικο ιστορικά δηλαδή να το υποτιμήσει αυτό το πράγμα. Φτάνουν οι 160.000 θέσεις. Όχι. Αλλά όλα τα πράγματα είναι μια δυναμική. Δηλαδή αυτό είναι ένα ερώτημα που θα μπορούσε να γίνει αν εξαντληθούν οι 160.000 θέσεις. Η θέση εμάς είναι να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός που θα ρυθμίζει αυτές τις θέσεις. Δεν είναι καν βέβαιο ότι θα πετύχει αυτό το πείραμα. Αλλά είναι σαφές ότι αξίζει να προσπαθήσει κανείς για να πετύχει αυτό το πείραμα και είναι πιθανότατα η αρχή κάποιας λύσης. Έτσι, ιδάλλως είναι πάρα πολύ εύκολο να οδηγηθεί κανείς, ξέρετε, σε μανιχαϊστικά συμπεράσματα. Δηλαδή, 3 εκατομμύρια πρόσφυγες, 160.000 θέσεις, λάθος. Όχι. 3 εκατομμύρια πρόσφυγες, 160.000, 1 εκατομμύριο πρόσφυγες από την Ελλάδα. 600.000. 160.000 θέσεις για να εγκατασταθούν στην Ευρώπη και βλέπουμε και πριν από μερικούς μήνες ήταν 300.000 θέσεις φυλακής. Νομίζω ότι αν το δει κανείς έτσι, η απάντηση δίνεται μόνο. Ναι, απλά εγώ ρωτάω για τον εξής λόγο ότι δεν βλέπω ακόμα και αυτό το σχέδιο να προχωράει αρκετά. Με ποια έννοια? Βλέπω διάφορες χώρες που δεν είναι λίγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν δέχονται κανέναν ουσιαστικά πρόσφυγα. Δηλαδή, διαβάζω ότι. Και ξέρουμε όλοι τι γίνεται στην Ουγγαρία. Διαβάζω ότι στη Σλοβακία έχουν προτίμηση στους χριστιανούς πρόσφυγες. Ότι οι Ούγγροι θεωρούν τους μουσουλμάνους πρόσφυγες απειλή για τη χριστιανική Ευρώπη. Ακούς στην Γερμανία μεγαλώνει και φουντώνει ένα ρατσιστικό ουσιαστικά κίνημα. Δεν βλέπω δηλαδή να προχωράει. Ακούστε. Το πρώτο είναι ότι φαντάζομαι και από το σταθμό που έρχεστε ότι ξέρετε ότι η ιστορία προχωράει μέσα από ρήξη και συγκρούσεις. Επομένως είναι ένα θέμα δυναμικής και ποιος θα επικρατήσει. Αυτή τη στιγμή επικρατούν οι μη ρατσιστικές απόψεις. Mm-hmm. Επικρατούν οι μη ξενοφοβικές απόψεις. Αυτό το πράγμα θα πρέπει κανείς να το υποστηρίξει. Πολύ περισσότερο αν προέρχεται από την αριστερά. Γιατί αυτό μπορεί να βοηθήσει ώστε να πολεμηθούν οι άλλες απόψεις. Αντί δηλαδή να κάθομαι να κατακρίνω απλώς του ότι αυτή η χώρα κάνει εκείνο ή κάνει το άλλο, να προβάλλω του ότι η Ευρώπη αυτές τις χώρες μέχρι στιγμής και θα έρθω παραπέρα, που κάνουν αυτό τις θεωρεί κακές σε εισαγωγικά. Τις θεωρεί γραφικές, τις θεωρεί απαράδεκτες, τις τηλητεύει. Να σας πω κάτι. Πριν από μερικούς μήνες και η Ελλάδα έκανε φυλακή. Αυτή ήταν η πολιτική της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν εγώ να ενισχύσω αυτό το πράγμα, το οποίο συμφωνεί με τη δική μου πολιτική. Πώς? Καταδικάζοντας την Ουγγαρία, καταδικάζοντας την Τσεχία, καταδικάζοντας τη Μουζαλία, καταδικάζοντας την Καλοδουκία, η οποία κάνει αυτό το πράγμα, αλλά τιμώντας και προσπαθώντας να προωθήσω ακριβώς γιατί πρόκειται για συγκρούσεις, πρόκειται για ρήξεις. Του ότι η Ευρώπη και τα κυρίαρχα κράτη στην Ευρώπη προτείνουν το άλλο πια. Η Γερμανία θα αδικηθεί εάν θεωρηθεί ότι δρά ξενοφοβικά. Ότι αναπτύσσεται ένα ξενοφοβικό κίνημα όπως έχουμε και εμείς εδώ με τη Χρυσή Αυγή. Το οποίο πιθανώς ποσοστιαία δεν ξέρω αν στη Γερμανία είναι το ίδιο με εδώ. Έτσι.
Αυτό ισχύει. Αλλά η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει δεχτεί 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Δεν νομίζω ότι πρέπει κανείς να την κατακρίνει σαν ξενοφοβική. Πρέπει κανείς μάλλον να δει ότι παρότι στη Γερμανία με τους πρόσφυγες αναπτύσσεται ένα ξενοφοβικό κίνημα, το οποίο όμως είναι μειοψηφικό, η Γερμανία φιλοξενεί 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Αυτός είναι ο τρόπος που εγώ νομίζω ότι πρέπει να προσεγγίζονται τα πράγματα. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για τη συνεργασία της Ελλάδας με τη Frontex, αν πρέπει να υπάρχει και πώς πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή που η Frontex έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κοιτάξτε, αυτό για μένα ήταν μία έκπληξη. Δηλαδή, ενώ πριν πίστευα τα ίδια πράγματα, τώρα που βλέπω από κοντά τα πράγματα, η Frontex δεν έχει καμία δικαιοδοσία επεμβατική. Καμία. Παρεκτός, εάν ας πούμε συνοδεύοντας μια ελληνική περιπολία, κάνουν οι Έλληνες βίαιες παρεμβάσεις ή επιτρέψουν, αλλά όχι πια σε ένα θεσμικό επίπεδο, καταλάβατε, σαν μια παρέα κακών ανθρώπων, φασιστοειδών που μπορεί να έτυχε εκεί πέρα. Η Frontex έχει ύπαρξη τεχνικής βοήθειας. Η τεχνική βοήθεια αφορά ραντάρ, αφορά περιπολίες, σκάφη, εντοπισμούς. Εντοπίζει, ας πούμε, ένα λαθρέμπορο. Δεν μπορεί να τον συλλάβει. Θα ειδοποιήσει το λιμενικό για να το συλλάβει. Εμένα μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, μια από τις δουλειές της Frontex, πολύ χρήσιμη, και μια που έχετε κάμερα, είναι το πώς, ας πούμε, η Frontex κάθε μέρα ενημερώνει πώς οι βάρκες με τους Τούρκους πρόσφυγες, με τους πρόσφυγες από την Τουρκία, φεύγουν από την Τουρκία και έρχονται στην Ελλάδα. Αυτά τα στοιχεία δίνονται στην Ελλάδα ή αντίστοιχα φαντάζομαι στη Λιβύη. Το πώς η Ελλάδα θα τα αξιοποιήσει δεν αφορά τη Frontex. Η Frontex δηλαδή απαγορεύεται να τους πει βήθησέτες, σώσετες, επαναπρόθησέτες. Η Frontex δίνει στοιχεία. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι όσο αυτός είναι ο ρόλος διάφορων διεθνών σωμάτων, γιατί δεν είναι μόνο η Frontex, είναι και η EASO, είναι και η Europolice, είναι διάφορα. Όσο ο ρόλος τους είναι συμβουλευτικός, ο ρόλος βελτίωσης των υλικοτεχνικών υποδομών, είναι θετικός. Ας πούμε η Frontex βοηθάει πάρα πολύ άνθρωποι της Frontex και της EASO στη καταγραφή των προσφύγων και όλα αυτά. Ξέρετε, χρειαζόμαστε το εκατοντάδες ανθρώπους για να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά, χιλιάδες είναι η σωστή έκφραση, τους οποίους δεν τους έχουμε, ούτε έχουμε τα οικονομικά μέσα. Εγώ από την πλευρά, ας πούμε, την ελληνική, θεωρώ ότι όσο απαγορεύεται ο επεμβατισμός τους, η δουλειά τους μπορεί και είναι θετική. Εάν περάσουμε σε μια φάση όπου αλλάζουν τα πράγματα και παίρνουν, ας πούμε, το δικαίωμα να κάνουν επεμβάσεις, να κάνουν παρεμβάσεις, τότε είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι αρνητικός ο ρόλος. Άρα εννοείται οι όποιες παράνομες πράξεις βαρύνουν και τις χώρες που τις εφαρμόζουν, όχι τη Frontex. Αν υπάρχει κάποια. Νομίζω δηλαδή ότι στην Ελλάδα, λέω στην Ελλάδα, δεν μπορεί να ισχύει του ότι η Frontex πήρε 5 και τους πέρασε που περάσανε παράνομα, ξέρω εγώ, τον Εύρο ή που μπήκαν παράνομα σε ελληνικό έδαφος, τους πήρε και με το ζόρι τους πήγε στη Τουρκία. Αυτό το οποίο θα μπορούσε να ισχύει είναι ότι 5 Έλληνες τους πήρανε και το κάνανε αυτό το πράγμα. Η Frontex μπορεί να το υπέδειξε. Να υπέδειξε την πράξη. Με βάση, λέω πάντα, τους νόμους και τις λειτουργίες, τους κανονισμούς. Οι παραβιάσεις αυτών των πραγμάτων είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν, αλλά αυτό δεν αναιρεί το άλλο. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ, είναι ότι έχετε δηλώσει ότι με τους πρόσφυγες δεν είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε στρατό, να μην τους αφήνουν να μπουν, να βγουν, ούτε να κάνουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ωστόσο, ο φράχτης του Εύρου, που ήταν ένα πάγιο, αν θέλετε, κίνημα του, αίτημα του κινήματος του αντιρατσιστικού να γκρεμιστεί, υπάρχει ακόμα, και θα θέλω να πείτε τη δική σας θέση σε σχέση με αυτόν τον φράχτη και αν τουλάχιστον
θα προβλέπονται κάποια ανοίγματα σε περίπτωση που θα υπάρχουν και πολλές, ό,τι φαντάζομαι, που οι άνθρωποι εγκλωβίζονται εκεί. Ναι. Κοιτάξτε. Υπάρχουν και ναρκοπαίδια, φαντάζομαι. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, η θέση μου είναι σαφής και ισχύει. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει. Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, με τον φράχτη του Εύρου και με την διέλευση από τον Εύρο, θα σας έλεγα ότι στην κυβέρνηση είναι συνέχεια σε συζήτηση οι τρόποι που μπορεί κανείς να βοηθήσει στο προσφυγικό και στον έλεγχο των ροών, στην αξιοπρέπεια των προσφύγων και όλα. Σε αυτά τα πλαίσια και ο Εύρος είναι κάτι το οποίο είναι στο τραπέζι, συζητιέται. Η άποψη η δική μου και η άποψη της κυβέρνησης σήμερα είναι ότι τεχνικά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί και δεν βοηθάει. Δεν σημαίνει ότι θα είναι το ίδιο πράγμα και αύριο. Δηλαδή εξαρτιέται από το πώς η Τουρκία μπορεί να συμμετάσχει στο να ελέγχει τις ροές. Είναι ένα πιο πολύπλοκο ζήτημα από ό,τι δείχνει. Λέω λοιπόν ότι στο ερώτημα που, μάλλον στο αίτημα που διατυπώνεται να πέσει ο φράχτης του Εύρου, είναι ένα αίτημα το οποίο είναι ιδεολογικά σωστό. Σε αυτή τη φάση, το τονίζω, πρακτικά δεν εξυπηρετεί.